θέμα αντιπαράθεσης ξέσπασε στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικάλων για την κατανομή των χρημάτων που προορίζονταν για τις σχολικές επιτροπές. Μεγαλύτερο ζήτημα δημιουργήθηκε με την θέρμανση των σχολικών κτηρίων, για την οποία υπήρχε έντονος προβληματισμός, καθώς παρατηρήθηκε έλλειψη χρημάτων στα ταμεία του Δήμου που προορίζονταν για τον σκοπό αυτό. Η αρμόδια δήμαρχος Βάσο Κάκλα, που ήρθε σε οξία αντιπαράθεση με τον πρώην δήμαρχο Τρικαίων Μιχάλη Ταμήλο, ανέφερε ότι παρά την έλλειψη χρημάτων, ο Δήμος θα εξασφαλίσει πόρους για να πληρώσει τη θέρμανση των σχολικών κτηρίων. Κοιτάξτε, ο Δήμος, όπως ξέρετε, έχει διάφορες εισρωές. Δεν είναι όλοι οι κωδικοί απαγορευτικοί. Υπάρχουν κωδικοί από τους οποίους μπορούμε να πάρουμε χρήματα. Και θα πάρουμε χρήματα από εκεί όπου μπορούμε και θα δώσουμε πρώτα στα σχολεία που έχουν άμεση ανάγκη. Δηλαδή που έχουν ταμιακό υπόλοιπο 0 έως ελάχιστο και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυξημένες δαπάνες του χειμώνα, όπως είναι η θέρμανση, ας πούμε. Επομένως, αυτά τα σχολεία θα προηγηθούν, όπως αντιλαμβάνεστε, και στη συνέχεια, χωρίς να εκβιάσουμε άλλες καταστάσεις, θα βρούμε και τα χρήματα για τα σχολεία που έχουν μια μεγαλύτερη άνεση και έχουν ήδη χρήματα να διαχειριστούν τις τρέχουσες δαπάνες.